το τι μπορεί να μας μεταφέρει από την έδρα των Βρυξελών και αυτή την ψυχρολουσία που τους περιμένει όλους από σήμερα το πρωί. Είμαι πολύ ψυχρεμός. Η Βρετανία ήταν με το ένα πόδι πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο έξω. Τώρα είναι και με τα δύο πόδια έξω. Η Βρετανία αυτή τη στιγμή, και νομίζω ενδεχομένως και μακροπρόθεσμα, να έχει περισσότερο κόστος από ό,τι όφελος. Το πρώτο μεγάλο οικονομικό κόστος. Εννοείς με αυτή την απόφασή της. Με αυτή την απόφασή της. Είναι το εξής. Οι Γάλλοι είχαν ζητήσει και κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαγορεύσει την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς στο Λονδίνο. Αυτό σημαίνει ότι το City χάνει μια μεγάλη δύναμη, που είναι το σύμβολο της ισχύως της, και μεταφέρονται εταιρείες και μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί προς τη Φραγκφούρτη και προς το Παρίσι. Μες. Άρα θεωρώ ότι αυτό θα είναι το πρώτο χτύπημα. Δεύτερο, οι Βρετανοί δεν είναι όπως τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα δεν πίστευαν ούτε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ούτε στην Ευρώπη. Συνεπώς, το γεγονός ότι έφυγαν οι Βρετανοί, μπορεί κάποιος να το δει θετικά, ότι τερματίζονται τα εμπόδια για παρακάτω βήματα σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, έχουν κάνει ένα μεγάλο δώρο στους Γερμανούς. Η έξοδος της Βρετανίας ενισχύει ακόμη περισσότερο τη Γερμανία και το γερμανικό ζήτημα, το οποίο επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση. Τέταρτον, οι Βρετανοί βγήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι έχουν μια αυτοκρατορική πρώτος συνείδηση. Δεύτερον, πιστεύουν στους εαυτούς τους και δεν ήταν εξαρτημένοι λόγω και της λίρας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάτι σημαντικό, ήταν καθαροί αιμοδότες 17 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια από τις υπόλοιπες χώρες θα τολμήσει να φύγει από το ευρώ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που εισπράττει και δεν δίνει? Μόνο οι Σκανδιναβικές, αλλά οι Σκανδιναβικές χώρες είναι απομακρυσμένες και δεν έχουν κανένα λόγο. Ναι. Θα αναφέρω το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία το ΑΕΠ, το δημοσιονομικό της έλλειμμα είναι 137% επί του ΑΕΠ. Εάν τολμήσει. Άρα χρειάζεται να έχει πρόσβαση στο ευρωπαϊκό χρήμα. Άρα πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι θα αρχίσει με μια διαπραγμάτευση, όπως λέει το άρθρο 50. Το οποίο λέει ότι διαπραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το κράτος που θέλει να φύγει και η απόφαση λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία, η οποία καθερίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα δύο χρόνια, εκτός και αν αποφασίσουν ότι θα παραταθεί. Μάλιστα. Και υπάρχουν δύο μοντέλα. Το ένα μοντέλο μέχρι στιγμής που έχουμε είναι το νορβηγικό. Η δημοκρατία, το FACS, δηλαδή που αποστέλλονται οι οδηγίες ή οι κανονισμοί, οι δύο νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετούνται. Ναι. Υπάρχει όμως και το ελβετικό, που είναι διμερείς συμφωνίες. Άρα θα δούμε αναλόγως της περιπτώσεως πώς θα γίνει η κατάσταση. Τώρα, η Βρετανία εκτιμώ ότι θέλει να εκδικηθεί τη Γερμανία, διότι πάσχει από το λεγόμενο γερμανικό σύνδρομο. Ποτέ δεν πίστεψε η Γερμανία ότι θα μπορούσε, η Βρετανία πίστεψε ότι θα μπορούσε η τυφίσα. Στους παγκοσμίους πολέμους να κυβερνά την Ευρώπη. Ναι. Και ακριβώς αυτή η έξοδος, αν παρακολουθήσετε τους Βρετανούς, προσδοκούν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι για να χτυπήσουν τη Γερμανία και το γερμανικό μοντέλο. Αλλά εσύ λες ότι μάλλον την ενισχύουν παρά να τη χτυπούν. Βεβαίως. Ναι. Να σας πω και γιατί. Υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο πλέον. Δημιουργείται ένας πόλος η Βρετανία, ένας πόλος η Γερμανία και θα επανέλθουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο παιχνίδι. Μάλιστα. Ήδη προχθές έγινε μια άσκηση με τον κωδικό Ένωσης κατά των κοκκίνων. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Θα αντιμετωπίσει και το γεγονός, μάλλον το ενδεχόμενο διάλυσης της Ταξών συνετέθη, έτσι. Ήδη οι Σκοτσέζοι θέτουν ζήτημα άμεσου δημοψηφίσματος. Και τώρα, εγώ διερωτούμε τώρα, αυτοί που πρωτοστάτησαν στο να φύγουν, πώς θα πείσουν τους άλλους να μείνουν στην κυριαρχία της. Προσέξτε, διότι Το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκε, η Βρετανία εντάχθηκε ως Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ντεγκόλ δεν δέχθηκε τον όρο Μεγάλη Βρετανία όταν εντασσόταν. Για να μείνει η Σκωτία θα πρέπει να αναξαρτητοποιηθεί και να ξαναρχίσει οι ενταξιακές διαδικασίες ή να γίνει μια ειδική εξαίρεση. Μάλιστα. Άρα και η Ιρλανδία, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρχαν μέχρι χθες. Άρα έχουν κίνητρο να αναξαρτητοποιηθούν. Άρα πολύ περισσότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσει, κατά την εκτίμησή μου, η ίδια η Βρετανία. Γιατί πήρε ο Κάμερον
Τα περισσότερα από αυτά που ήθελε στις 19 του Φεβράρη, δηλαδή ενίσχυση, απεξαρτητοποίηση από την Κεντρική Τράπεζα, ενίσχυση του Εθνικού Κοινοβουλίου, προσδοκώντας ότι θα έπιθε τους Βρετανούς. Τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Για τη Βρετανία, βεβαίως δεν αποκλείεται, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη, να ακολουθήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις λόγω των ακροδεξιών ρευμάτων. Είναι όμως μια νίκη, προσέξτε, του έθνους κράτους και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη, γι' αυτό ετέθη και επί συντάγματος, να γίνει η Ομοσπονδία. Ναι. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο. Τώρα,